Φοιτητικός Σύλλογος της Φιλοσοφικής ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα από άλλους φοιτητικούς συλλόγους στην Αθήνα, από εργατικά σωματεία και από συνδικάτα και είμαστε εδώ στις πληγείσες περιοχές στη Θεσσαλία να εκφράσουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας. Αυτό που αντικρίσαμε συνάδελφοι όταν φτάσαμε εδώ είναι χωριά θαμμένα κάτω από την άμμο, είναι η κόπη μιας ζωής βουλιαγμένη στη λάσπη. Αυτό που τώρα συνάδελφοι δεν πρέπει να ξεχαστεί και δεν πρέπει να θαυτεί κατά τη λάσπη είναι η οργή και η αγανάκτηση, αλλά αντίθετα πρέπει να γίνουν δύναμη του αγώνα, οργανωμένη αλληλεγγύη και να εκφραστεί και στην απεργία της Πέμπτης, γιατί φαίνεται συνάδελφοι ότι απέναντί μας έχουμε μια πολιτική η οποία την ώρα που η Δημοτική Αρχή και το κράτος είναι ανύπαρκτη για να υλοποιήσουν αντιπλημμυρικά έργα, για να βοηθήσουν εδώ το λαό στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας, φαίνεται ότι είναι ικανότατοι να νομιμοποιούν τον εργασιακό μεσαίωνα και τον ίδιο τον λαό που τώρα πνίγεται να τον βάζουν να δουλεύει 13 και 16 ώρες. Η οργή μας να τους πνίξει και να μετατραπεί σε οργανωμένο αγώνα.